25 Ιουνίου. Σήμερα το πειρατολόγιο θα ανοίξει για να γράψω στις σελίδες του τη βόλτα στα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ελάτε να πάμε μία βόλτα να σας δείξω τα βυζαντινά τείχη μέχρι επάνω στους κήπους του Πασά. Πάμε! Για να σας δώσω να καταλάβετε, βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Κασάνδρου με Αγίου Δημητρίου. Πριν από λίγους μήνες δόθηκε στην κυκλοφορία για περπάτημα για τους δημότες Θεσσαλονίκης και για τους τουρίστες. Αυτό το μονοπάτι που διέσχισα και βλέπετε πηγαίνει παράλληλα από τα βυζαντινά κάστρα της Θεσσαλονίκης και τερματίζει επάνω στους κήπους του Πασά. Πρώτη στάση στον περίπατό σας, καθώς ανεβαίνετε δεξιά, ένας πάρα πολύ ωραίος νέος ανακαινισμένος πολυχώρος πολιτισμού, ο οποίος ήταν πριν από λίγο καιρό η Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ Ισλαχανέ. Έλα. Όπως βλέπετε, και για τους τετράποδους φίλους μας, η βόλτα είναι εξαιρετική. Εδώ, παρέα με το Χαρούλι, καθόμαστε, τα λέμε και περπατάμε. Φτάσαμε στη μέση της διαδρομής. Από πίσω μου ακριβώς είναι τα κημητήρια των Προτεσταντών και ακριβώς δίπλα τα κημητήρια των Αρμενίων. Και ακριβώς απέναντι, στη μέση της διαδρομής, ξεκινάει η μαγευτική παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης. Με όμορφους κήπους, όμορφα κτίσματα, όμορφα χρώματα, αξίζει κανείς να την περπατήσει. Καμαρώνω τον κύριο Νίκο. Εργάζεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης στην Υπηρεσία Πρασίνου και περιποιείται εδώ τους κήπους που καταλήγουν μέχρι κάτω στην Κασάνδρου, οι οποίοι ανήκουν στην Υπηρεσία Πρασίνου, αλλά χρηματοδοτήθηκαν όλα, η κατασκευή, οι κήποι, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγχαρητήρια. Συγχωρέστε με, τι να κάνω. Με καλέσανε για καφεδάκι, η παλιά πόλη Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να τη σατεί σε αυτούς τους κήπους. Συνεχίζουμε το δρόμο μας για τους κήπους του Πασά. Κάτι σαν τις ομπρελίτσες του Ζογκολόπουλου είναι εδώ, αλλά δεν είναι. Είναι κατασκευή, ένα εικαστικό που μπήκε πριν από χρόνια δίπλα εδώ πέρα στα βυζαντινά τείχη, με σύμβολα της τότε εποχής. Τελειώνοντας, πλησιάζουμε πάνω προς τον πύργο του Τριγωνίου. Να σας πω δύο λόγια για τα βυζαντινά τείχη. Τα βυζαντινά τείχη κατασκευαστήκαν στην εποχή του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου το 450-500 μετά Χριστόν. Έχουν 7 χιλιόμετρα περίμετρο, ήταν όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατασκευάστηκε μετά ο πύργος του Τριγωνίου, το οποίο είναι πυλοβολαρχείο για την προστασία, για την άμυνα της Θεσσαλονίκης. Το 19ο αιώνα, επί Οθωμανικής κατοχής, είχαν γκρεμιστεί κάτω τα τείχη της παραλίας. Παρέμεινε μόνο ο Λευκός Πύργος που μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για το Λευκό Πύργο. Έχουν ύψος μέχρι 10 μέτρα, 12 μέτρα. Πάχος 5 μέτρα και αντέχουνε στο χρόνο. Το μαγικό κατέβασμα, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε, η τελευταία στάση πριν τους κήπους του Πασά, βλέπετε μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις αναρριχόμενων φυτών στην Ευρώπη. Όλη η στροφή, όλη η πλαγιά. Όλοι κάθονται, όλοι βγάζουν φωτογραφία. Μοναδικό φαινόμενο.
Εδώ, πού είστε, φιλαράκια μου. Σας το είπα, τέτοια βλάστηση μόνο επάνω στη Θεσσαλονίκη, στα κάστρα θα τη βρείτε. Σύμφωνα με το χάρτη, φτάσαμε στο τελευταίο θησαυρό για σήμερα, στους κήπους του Πασά. Βρίσκομαι ακριβώς πίσω από το κατεστραμμένο δέντρο από το κεραυνό που έπεσε πριν από 4-5 χρόνια και το ισοπαίδωσε. Η δύναμη της φύσης. Είδατε πώς καταστράφηκε αυτό το δέντρο. Λένε πολλά για τους κήπους του Πασά, ότι έχει τα μαγνητικά του πεδία, έχει μαγικές ιδιότητες, νιώθεις διαφορετικά όταν έρχεσαι εδώ βόλτα και φεύγεις, με γεμάτος ενέργεια. Είναι ένας χώρος ο οποίος κατασκευάστηκε το 1904-1905 σε σιδερολοστούς, πάνω σε σιδερόβεργες, τοποθετηθήκανε κομμένες πέτρες, κατεστραμμένες από τους κεραυνούς, έτσι λέει ο μύθος, η ιστορία, και φτιάχτηκαν μία στέρνα για να μαζεύει νερά, μία κατακόμβη. Έχει πολλούς μύθους. Πάμε να τα δούμε, να σας πω τι μύθοι υπάρχουν γύρω από τους κήπους του Πασά. Λένε ότι εδώ τερματίζουν οι κατακόμβες της Θεσσαλονίκης. Άλλοι λένε πάλι ότι επί Οθωμανικής κατοχής μαζεύονταν εδώ πέρα οι πλούσιοι της τότε εποχής. Πολλά ακούγονται. Εδώ τώρα μπροστά είμαστε σε μια κατακόμβη που λέει ο θρύλος ότι ανοίγει κάθε 3 μέρες, 12 η ώρα τη νύχτα, και υπάρχει μέσα ένας δράκος. Μύθος το λέει. Η μεγαλύτερη κατασκευή που έμεινε στο χρόνο είναι εδώ. Το συντριβάνι, η στέρνα. Μαζεύανε το νερό και το διοχετεύανε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, καλά τα βυζαντινά τείχη, καλή η κήπη του Πασά, αλλά βρήκα μια παρέα εδώ, κάτι γοργόνες έμπειρες, μου φτιάξανε σαρμαδάκια οτία ποντιακά, παρέα με τις γοργόνες μου, να σας ευχηθώ μια καλή μέρα να έχετε. Πάμε γοργόνες! Καλό καλοκαίρι! Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα πειρατολόγιο έφτασε στο τέλος. Βρήκε σήμερα πάρα πολλούς θησαυρούς στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να με βρει από πίσω το νερό, καλά θα κάνει όμως για να δροσιστώ. Από τους κήπους του Πασά, από τα βυζαντινά τείχη, καλή σας μέρα!